είμαστε στο Καπαλίσαρτσι. Γεια σου Μπετζανάκ, γεια σου, γεια σου. Φίλοι και φίλοι της εκπομπής μας, γεια σας. Σήμερα στην εκπομπή ταξιδεύοντας με το Θήμιο, ο δρόμος μας έφερε στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην κατασκήνωση μια φορά και έναν καιρό. Μια κατασκήνωση που με τις εγκαταστάσεις της αποτελεί στο σύνολό της ένα μικρό χωριό και κατά την φιλοξενία διαμονή των παιδιών δίνει τη δυνατότητα σε αυτά να δουν από κοντά τους παραδοσιακούς τρόπους παρασκευής τυριού και γιαουρτιού, αλευριού, ζύμης και ψωμιού, κρασιού και τσίπουρου, νήματος, πλεξίματος σε όλα τα στάδια του, μέχρι και του παραδοσιακού τρόπου ποτίσματος λαχανικών των παππούδων μας με το μαγκανοπήγαδο. Κύκλοι λοιπόν ορίμασης και παρασκευής προϊόντων που αναγράφονται πλέον μόνο στα βιβλία και είναι άγνωστοι στα παιδιά μας και ίσως στους περισσότερους από εμάς. Όμως ας αφήσουμε να μας πει περισσότερα η πλέον αρμόδια για όλα αυτά, η υπεύθυνη και η ιδιοκτήτρια της κατασκήνωσης, η κυρία Δήμητρα Γογάπου. Κυρία Δήμητρα, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο λαογραφικό χωριό στις κατασκηνώσεις μια φορά και έναν καιρό.
Θύμιο, καλώς ήρθες και εσύ και η εκπομπή σου, ταξιδεύοντας με τον Θύμιο στην κατασκήνωσή μας. Μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε σήμερα μαζί μας. Εξάλλου, εμείς γνωριζόμαστε και χρόνια κιόλας. Ναι, πριν 11 χρόνια. 11 χρόνια, μην τα μαρτυράς όλα. Υπέροχα σε μια εκπομπή στο ΡΑΕ Ελλάδος που μας είδε όλος ο κόσμος. Ναι, με τη Σεμίνα. Με τη Σεμίνα. Για πες μας όμως, κυρία Δήμητρα, εδώ τι θα δούμε σήμερα ή τι μπορεί να δει ο κόσμος όταν θα επισκεφθεί εδώ τις κατασκηνώσεις, σε αυτό το λαογραφικό χωριό. Εδώ στο λαογραφικό μας χωριό που είναι ένα κομμάτι από την κατασκήνωση, γιατί πρέπει να πω εδώ ότι έχουμε και όλα τα σύγχρονα σαν κατασκήνωση, ό,τι έχουν άλλες κατασκηνώσεις, αλλά αυτό το ιδιαίτερό μας λοιπόν είναι ένας χώρος όπου μπορεί να επιβιώσεις μαζί με τα ζώα εσύ και να μπορέσεις να ανοίξεις τα μάτια σου, να δεις πώς ζούσαν οι άνθρωποι χιλιάδες χρόνια χωρίς την τεχνολογία, να καταλάβεις τι δυνάμεις έχεις και να δεις λοιπόν πώς θα έχεις το ψωμί σου. Μπορούμε να αργώσουμε, να σπείρουμε, να θερήσουμε, να λωνίσουμε. Όλη αυτή τη διαδικασία, τη διαδικασία δηλαδή. Του ψωμιού. Μπορούμε να δούμε τη διαδικασία της κλωστής, πώς θα ντυθούμε, δηλαδή πώς θα υφάνουμε, πώς θα πλέξουμε και με όλα αυτά τα εργαλεία και με τον παραδοσιακό τρόπο, ρόκα, ροδάνι κλπ. Μπορούμε να δούμε τον κύκλο του τυριού και του γιαουρτιού. Δηλαδή θα αρμέξουμε τα πρόβατά μας και θα πήξουμε το γάλα και θα το κάνουμε γιαούρτι, θα το κάνουμε τυράκι. Μπράβο. Θα δούμε τον κύκλο του κρασιού που λέμε. Θα ακούσουμε το κρασί να μας μιλάει γιατί βράζει στο κελάρι. Θα δούμε την απόσταξη του τσίπουρου. Θα δούμε βέβαια εδώ το μουσείο μας με όλα τα παραδοσιακά εργαλεία και θα παίρνουμε εργαλεία από το μουσείο για να τα κάνουμε βιωματική μας γνώση. Να τα χρησιμοποιούμε και να βλέπουμε πόσο υπέροχα και έξυπνα είναι όλα. Να τονίσω ότι έχουμε λεωτριβείο, ότι έχουμε καλύβα του βοσκού, αναβιώνουμε έθιμα παραδοσιακά. Έχουν γίνει στο παρελθόν άλλες εκδηλώσεις εδώ. Πάρα πολλές και τα καλοκαίρια κάνουμε τρεις υπέροχες εκδηλώσεις με όλους τους γονείς που καλούμε. Ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών από όλο τον κόσμο. Φέτος ένα γκρουπ μας ήταν από το Πορτορίκο. Ήταν 5 μέρες μαζί. Έρχονται από το εξωτερικό εδώ. Να ζήσουν εδώ, να χορέψουν στο αλόνι και να κάνουν μια εμφάνιση εδώ. Και βέβαια, εντάξει, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που γίνονται όλα αυτά. Και αν γυρίσω πίσω, θα πω ότι ναι, στα όνειρά μου που είχα για αυτόν τον χώρο εδώ πέρα, για την παράδοση που αγαπώ και για τις ρίζες μας, δεν έπεσα έξω και αξίζει τον κόπο για όλη την κούραση και όλα αυτά που, και τις θυσίες που κάνουμε. Γιατί δεν είναι και εύκολο να κάνεις και τέτοιο, να ασχολείσαι με τα παιδιά. Αλλά σίγουρα είναι τόση χαρά, η χαρά της δημιουργίας. Εσείς σίγουρα είστε ευτυχισμένοι που μπορέσατε να πραγματοποιήσετε αυτό το όνειρο. Να σας πω, Θύμιο μου, κάτι. Ο πολιτισμός είναι η μεταλαμπάδευση. Δεν υπάρχει μεταλαμπάδευση, είσαι απολύτιστος. Δηλαδή, αν αυτό που ξέρεις δεν το μεταφέρεις στη γενιά, να το γνωρίσουν τα παιδιά, το χάσαμε κιόλας. Είσαι άχρηστος. Και θεωρώ ότι εδώ είναι το κάλεσμα να έρθουν όλα τα παιδιά, με όλη μου τη χαρά, να τα ξεναγήσω, να τα δώσω γνώσεις και να ανακαλύψουν λοιπόν πόσο σοφοί ήταν οι προγονείς μας. Όλη η τεχνολογία στηρίζεται εδώ. Εμείς θα μείνουμε σε αυτή την κουβέντα το πόσο σοφοί ήταν οι προγονείς μας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ, και εσείς φίλοι μου, όσοι θέλετε να γνωρίσετε ή να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο, μπορείτε να έρθετε εδώ στη Νέα Σκιώνη, στην κατασκήνωση μια φορά για έναν καιρό και να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, αλλά και να θαυμάσετε και γιατί όχι να συμμετέχετε στις δραστηριότητες εδώ του χωριού. Γιατί όχι. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας. Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο, μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο, γιατί με μαράνες τον πικραμένο, γιατί με μαράνες τον πικραμένο. Παένω καιρό με, μα δε σε βρίσκω. Παένω καιρό με, μα δε σε βρίσκω. Βρίσκω την πόρτα σου αμπαρωμένη, τα παραθυριά σου φεγγοβολούν.
Μέρν. Μαρίγο, το διαμαντένιο σου σταυρό. Κρέμεται στο λαιμό σου, κρέμεται στο λαιμό σου. Γεια σου Βαγγέλη με τα ωραία σου. Πώς να ήταν φως μωρί Μαρίγο, πώς να ήταν φως να καίγωμα. Φώτια στη γειτονιά σου, φώτια στη γειτονιά σου. Κι όλοι να τρέξουν στη φώτια, κι όλοι να τρέξουν στη φώτια. Στην αγκαλιά σου και εγώ στην αγκαλιά σου. Θα δούμε εμείς τον παραδοσιακό τρόπο πώς γινόταν τα ποτίσματα στα χωράφια στους λαχανόκηπους. Και η κοντέσα μας, κοντέσα είπες ή πριγκιπέσα, κοντεσίνα, θα γυρίσει το μαγκανοπήγαδο για να δούμε πώς βγαίνει το νεράκι από το πηγάδι. Λοιπόν, για να δούμε.